Παρακαλώ. Κύριε Κώστα. Θα ευχαριστούμε λίγο να περάσουμε τις παρέλειες. Θα φτάσει όμως ο κύριος Κώστας. Εδώ να σας συστηθεί. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και ιδιαίτερα ευχαριστώ όλη την νεολαία. Τα παιδιά που ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλεξανδρής Στέλιος. Γεια σας, ονομάζομαι Αλεξανδρής Στέλιος, είμαι 54 χρονών. Επί σειρά ετών δούλευα στον οικοδομικό τομέα και τώρα εργάζομαι στις αστικές κοινωνίες Μυτιλήνης. Κατατάσσω τον εαυτό μου στους τοποποιημένους πολίτες λόγω των απόψεών μου για το μεταναστευτικό. Και τέλος, με τη στήριξη τη δικιά σας και τη βοήθεια του Θεού θα τα καταφέρουμε. Ο επόμενος υποψήφιος, ο κύριος Κωνσταντίνος Αμπουλεγάκης. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Κώστας Αμπουλεγάκης. Θεωρώ την ενασχόλησή μου με τα κοινά καθήκον, ιδιαίτερα σε τούτους τους δύσκολους καιρούς. Κυρίως με ενοχλεί η προσπάθεια αλλίωσης του ελληνοορθόδοξου χαρακτήρα της πόλης μου, της πόλης μας, και αγωνίζομαι εδώ και αρκετό καιρό ενάντια σε αυτό. Καλώ τους πολίτες μας να στηρίξουν τους ελεύθερους πολίτες, όχι μόνο με την ψήφο τους, αλλά και τους αγώνες που θα χρειαστεί να δώσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουνεβάκη. Κάβουρας Δημήτριος. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Ερχόμαστε από την Καλονή, αλλά είμαστε στην πρώτη γραμμή εδώ στην Μυτιλήνη για να δώσουμε το παρόν, εγώ και η Ιωάννα. Υπόσχομαι ότι θα τους κάνουμε τη ζωή δύσκολη. Ευχαριστώ. Που λέει Χριστόφας.
στους φίλους των ελεύθερων πολιτών που ήρθαν σήμερα εδώ να στηρίξουν την πρώτη επίσημη παρουσίαση του συνδυασμού μας. Ονομάζομαι Χριστόφος Λούκα Πουλέλης, είμαι πτυχιούχος οπτικός εφαρμοστής κακών επαφής, επαγγελματίας στην αγορά της Μυτιλίνης κοντά 35 χρόνια και 15 χρόνια εκπαιδευμένος στον Εμπορικό Σύλλογο Μυτιλίνης. Όραμά μου είναι να βάλω κι εγώ ένα μικρό λιθαράκι στην κοινή μας προσπάθεια για την ανάδειξη της πόλης της Μυτιλίνης σαν πρότυπη πόλη του Ανατολικού Αιγαίου, που δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτα από τις άλλες ελληνικές πόλεις πρότυπα, π.χ. τα Τρίκαλα. Πάντα σε αγαθή συνεργασία με τη νέα Δημοτική Αρχή και το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Πουλέλη. Κινάνη Ιωάννα. Γεια σας, ευχαριστώ που βρήκα και άλλα άτομα να έχουμε την πορεία και να παλέψουμε όλοι μαζί. Η επόμενη υποψήφια είναι η κυρία Ταλιά Αγγελίτσα, η οποία σήμερα απουσιάζει λόγω κολλήματος. Φανάρα Στομάς. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Φανάρας ο Θωμάς, είμαι 56 ετών, είμαι απόσταλος αξιωματικός και εργάστηκα και 3 χρόνια ως μεσίτης αστικών συμβάσεων. Κατάγομαι από τη Βέλεια, είμαι Μακεδόνας, στη Μακεδονία είναι ελληνική να το θυμάστε. Όλους σας για αυτά που κάνατε για τη Μακεδονία και εγώ είμαι εδώ για να πολεμήσω για τη Μυτιλίνη αυτή τη στιγμή. Των ελευθέρων πολιτών, έχουμε το όραμα, έχουμε το πρόγραμμα, έχουμε το σχέδιο υλοποίησης. Υποστηρίξτε μας για να αλλάξουμε σελίδα στην πόλη. Γιατί μπορούμε και ξέρουμε μια καλύτερη πόλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Φανάρα Στομά, ο οποίος θα κλείσουμε με την τελευταία υποψήφια, την κυρία Καζουσάβα Μαρία. Αποφάσισα εγώ πλέον να σηκώνω από το καναπέ μου, να μην λυγώ δηλαδή. Με λένε Μαρία Χατζησάβα, έζησα 30 χρόνια, έζησα και μεγάλωσα 30 χρόνια στη Γερμανία. Διατηρώ ένα κατάστημα στην Εύνου και μένω στον συλλογισμό που έχει αυτή τη στιγμή πάρα πολλά κλειδιά. Πιστεύω με την εκλογή μου θα μπορέσω και εγώ να βοηθήσω να λυθούν αυτά τα προβλήματα και ευχαριστώ πάρα πολύ τους ελεύθερους πολίτες που με κάναν να κάνω κάτι για την πόλη που αγαπώ πάρα πολύ.